Καλημερίζουμε λοιπόν τον Γιάννη τον Κασβίκη σήμερα, που είναι ο υπεύθυνος φύλαξης και αρμόδιος, παρακαλώ, για την ορνηθοπανίδα του Εθνικού Πάρκου γενικότερα στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγείου Αιτωλικού. Έγινε λοιπόν κάθε, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, ας πούμε, πραγματοποιήθηκαν οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων και παραδάτιων, προσέξτε, πουλιών, το λέω έτσι γιατί ποιος ξέρει πώς μπορώ να το πω αλλιώς, και ο σκοπός ήταν η καταγραφή όλων των ειδών και των πληθυσμών τους, και είναι μια διαφορετική εμπειρία και είναι και κάτι διαφορετικό και πρέπει να τα ακούσουμε και να το μάθουμε και αυτό, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τον τόπο που ζούμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε καλά. Καλημέρα λοιπόν στο Γιάννη Κασβίκη. Καλημέρα σας, κυρία Λαοπόδη. Πώς είστε? Σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μην με ευχαριστείτε. Εγώ σας ευχαριστώ που από τον πολύτιμο χρόνο σας, γιατί έχετε πάρα πολύ δουλειά, το καταλαβαίνω, και όλο το προηγούμενο διάστημα και εσείς και οι συνεργάτες σας, επιστήμονες και όχι μόνο, κάνατε ένα πολύ δυνατό έργο, θεάρεστο μπορώ να το πω εγώ. Διότι αν το ήξερα, μπορεί να ήμουν και από κοντά. Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις πουλιών είναι κάτι σημαντικό και για την περιοχή τη συγκεκριμένη και έχει και πολλές παραμέτρους, θέλω να πιστεύω. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει συνήθεια, έχει ξεκινήσει από το 1969, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, πραγματικά. Έτσι κάθε χρόνο και φέτος, 16 πρώτου, δηλαδή την Κυριακή που μας πέρασε, πραγματοποίησαμε τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις των υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγείου Αιτωλικού. Είχαμε ως σκοπό τη συνολική καταγραφή όλων των ειδών και τον πληθυσμό τους. Mm-hmm. Αυτές οι καταγραφές είναι ένα μέρος, αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος κατανομής και καταγραφής που απορρέει από την Διεθνή Οργάνωση Υγροτόπων και είναι το μακροβιότερο παγκοσμίο εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης που γίνεται στη βιοποικιλότητα στον κόσμο. Αυτό γίνεται στα μέσα Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Mm-hmm. Οπότε συγκεντρωνόμαστε ομάδες εθελοντών, παρατηρητών και Έλληνες ορνηθολόγοι σε συνεργασία και με περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς διαχείρισης και καταγράφουμε στα πλαίσια αυτού του προγράμματος τα υδρόβια και τα παρυδάτια είδη που διαχυμάζουν στους υγροτόπους Ευρώπης. Θέλετε να μας πείτε ποια μπορεί να είναι αυτά τα πουλιά, ας πούμε, γιατί έτσι όπως τα ακούμε δεν ξέρουμε συγκεκριμένα γιατί μιλάμε. Ποια πουλιά λοιπόν στέκονται, μένουν εκεί στη λιμνοθάλασσα? Κοιτάξτε να δείτε, τα πιο συνήθι πουλιά τα οποία υπάρχουν είναι τα υδρόβια, είναι τα χινόμορφα. Τα πιο πολυάριθμα είδη που διαχυμάζουν στους ελληνικούς υγροτόπους και ιδιαίτερα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγείου είναι η φαλαρίδα. Κοιτάξτε, η φαλαρίδα είναι ένα χαρακτηριστικό είδος που υπάρχει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγείου. Και ο υγροβιότοπος αυτός έχει χαρακτηριστεί ως διεθνούς σημασίας περιοχή Ραμσάρ. Διότι τηρούμε τον κανόνα ότι σταματούν εκεί τουλάχιστον 10.000 πάπιες. Οπότε λέτε, καταλαβαίνετε από αυτό το νούμερο που μόλις σας έδωσα, είναι πολύ σημαντική περιοχή καταγραφής και αναγνώρισης. Πέρα από τη φαλαρίδα όμως είναι και άλλα είδη, όπως είναι το κυρκύρι, όπως είναι το σφυριχτάρι, όπως είναι η πρασινοκέφαλη πάπια. Κοίτα να δεις πόσα πράγματα μαθαίνουμε σήμερα όμως. Μόνο και μόνο να σας πω ότι από τη δεκαετία 1997-2006, όσον αφορά τους υγροτόπους και ιδιαίτερα τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγείου, φιλοξενούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών. Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό. Που σημαίνει ότι μπορούν να σταθούν εκεί, διότι. Μπορούν να σταθούν εδώ, ναι, σωστά. Διότι είναι προστατευμένα ως ένα βαθμό, έτσι. Τι γίνεται όμως, μιας και μιλάμε για την προστασία, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, θα γυρίσουμε και σε αυτά, αλλά τι γίνεται τώρα με το κυνήγι και την προστασία γενικότερα των πουλιών αυτών εκεί? Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μία παραπάνω δραστηριότητα κυνηγιού. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει και ο κορονοϊός τώρα τα τελευταία έτη. Έχει οπότε βοηθήσει, πιστέψτε με. Μέσα στην ατυχία μας, τα πουλιά προστατεύονται. Οπότε δεν βλέπουμε μεγάλη παρέμβαση όσον αφορά το κυνήγι. Παρ' όλα αυτά είμαστε έτοιμοι με το Τμήμα Επόπτευσης και Φύλαξης και με τους επόπτες να βγαίνουν καθημερινά έξω στο Εθνικό Πάρκο και όποια δραστηριότητα εντοπίζουμε απευθυνόμαστε στις αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν πέρα από θαλασσοπούλια ή όλα αυτά τα είδη που λέτε και αρπακτικά, αλήθεια? Γιατί βλέπω στην ενημέρωση που κάνετε μιλάτε για τα αρπακτικά. Και ποια είναι αυτά? Φυσικά, πέραν των υδροβίων και παρατηρητών πουλιών, καταγράφουμε και τα θαλασσοπούλια, γλάρους, γλαρόνια. Τα οποία είναι πανέμορφα. Φυσικά, το πιο κοινό είδος είναι ο ασημόγλαρος, έτσι. Και από εκεί πέρα έχουμε και τα αρπακτικά μας. Κοινό είδος η γερακίνα που βλέπουμε όπου και να περάσουμε, όπου και να κοιτάξουμε αριστερά-δεξιά, βλέπουμε τις γερακίνες. Και φυσικά άλλα αρπακτικά όπως είναι ο ψαραετός και φυσικά το όρνιο που βλέπουμε στις περιοχές της κλεισούρας και το αρακίνθο.
Μάλιστα. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, είναι μοναδικό σου προκαλεί δέος. Είναι μοναδικό αυτό που βλέπεις, ας πούμε, στο Μεσολόγγι, στην ευρύτερη περιοχή, όταν περνάς από εκεί. Ακόμη και όχι για να πας να τα παρατηρήσεις. Και όταν περνάς και τα βλέπεις, είναι μοναδική εμπειρία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τις καταγραφές που έρχονται θελοντές και τα βλέπουν, ή βλέπετε ανθρώπους που τα παρατηρούν, και πώς μπορούμε στο μέλλον όλο αυτό να το διαχειριστούμε έτσι, πάντα με ήπιο και οικολογικό τρόπο, έτσι, δεν θέλουμε τίποτε τρελά πράγματα. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό που λαμβάνουν μέρος σε εκατοντάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, το συντονισμό της όλης αυτής διοργάνωσης τον έχει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, όπου σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης προχωρούν σε αυτή την καταγραφή. Ναι, ναι. Είναι μια συνεχής προσπάθεια να προσεγγίζουμε και να χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές προκειμένου να καλύπτουμε όλο και περισσότερες περιοχές και με περισσότερη άνεση. Mm-hmm. Φυσικά όλο αυτό αποσκοπεί στο ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσα ήδη έχουμε, γιατί τα συμπεράσματα που θέλουμε να βγάλουμε αφορούν τη σταθερότητα του συνολικού πληθυσμού, αν υπάρχουν αυξομοιώσεις, προκειμένου να ξέρουμε και τις τάσεις των υδροβίων, να μπορούμε να τα χαρτογραφούμε, αλλά και στη συνέχεια να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τους υγροτόπους. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στο μέλλον, την επόμενη φορά που θα μπείτε στη διαδικασία, ας πούμε, θα καλέσουμε και εσάς. Καλά, εκτός από αυτό δεν το συζητώ, το θεωρώ δεδομένο. Και ελπίζω να είναι και μέρα που δεν θα δουλεύω το πρωί, για να μην με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε που είσαι, και τους λέω μετράω πουλιά και βάλουν άλλα με το νου τους. Λοιπόν, θέλω όμως να μου πείτε, στο μέλλον θεωρείτε ότι αυτό μπορεί, ο πληθυσμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα, διότι σίγουρα θα πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά, και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την ευρύτερη περιοχή εκεί, αλλά και για το να γίνουν πράγματα τα οποία θα μπορεί κάποιος να πάει να παρατηρήσει τα πουλιά, διότι αυτό στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρον, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Και έχει και τραβάει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά, φυσικά. Σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι να μπορούμε να μην προκαλούμε όχληση στα πουλιά, να αποφεύγουμε το κυνήγι σε περιοχές που απαγορεύεται, προκειμένου να προκαλέσουμε κάποια μείωση του πληθυσμού. Και εν συνεχεία να μην, αυτό που λέω είναι η πρώτη απειλή στο Εθνικό Πάρκο, να μην πετάμε σκουπίδια. Θέλω να μου το πείτε αυτό, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται με τον κόσμο, ας πούμε. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν και να πετάνε? Τι δεν αντιλαμβάνονται? Πετάνε σκουπίδια, και μιας και είπατε σκουπίδια, αυτή την ώρα το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα η περιοχή του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην αποκομιδή και μάλιστα των σκουπιδιών. Και μάλιστα δεν είναι λίγες οι αναφορές, καταγγελίες που γίνονται και προς εμάς εδώ, ότι πετάνε οι άνθρωποι τα σκουπίδια τους σε περιοχές που δεν πρέπει, όπως είναι αυτές που μόλις αναφέρατε. Φυσικά πραγματικά με προβληματίζει αυτή η περιοχή σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, να τα πετάνε στα πουλιά, στα ψάρια και σε αυτά. Τι γίνεται? Με βάση την εκτίμηση και τις καταγραφές που είχαμε κάνει τα τελευταία έτη, ο φορέας διαχείρισης προχώρησε σε ένα έργο καθαρισμού του Εθνικού Πάρκου, και αυτό ήταν αποτέλεσμα της συχνής ρήψης στερεών αποβλήτων, σκουπιδιών και σύμμικτων υλικών. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί επιπτώσεις και στα ίδια ορνιθοπανίδας. Σας προβληματίζει εσάς τώρα αυτό που γίνεται με τα σκουπίδια στο Μεσολόγγι τώρα? Μας προβληματίζει αρκετά αυτό που γίνεται με τα σκουπίδια. Προσπαθούμε και με την αποφόρτιση που προχωρήσαμε τώρα πρόσφατα με το έργο καθαρισμού σε περιοχές του Εθνικού Πάρκου, αλλά και με την ενημέρωση, με τη συχνή ενημέρωση, θα πραγματοποιήσουμε και μια ημερίδα τώρα, προκειμένου να παρουσιάσουμε το έργο του καθαρισμού, όσον το δυνατόν να μειώσουμε αυτή την εικόνα. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Καλύτερα να τα αφήσεις έξω από την πόρτα σου παρά να πας να τα πετάξεις τα σκουπίδια σου. Ακριβώς, μέσα στους υδροβιότοπους και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά θα τα ξαναδείς στο πιάτο σου. Ακριβώς. Έτσι δεν γίνεται? Ναι, 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 ναι. Πότε θα μαζευτείτε για αυτή την ημερίδα, πότε θα την κάνετε αυτή? Πιστεύω και πώς θα γίνει με τον κορονοϊό, γιατί
Το είπατε και λίγο πριν είναι, και είναι δύσκολα είναι, τα πράγματα. Ναι, είναι και κανόνες τώρα του κορονοϊού, οπότε θεωρούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι τον επόμενο μήνα. Μακάρι να είναι όλα κατευχήν και να μάθουμε και πράγματα από εκεί. Φυσικά. Όπως και να έχει, σίγουρα θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και πρέπει να παραμείνουμε έτσι, που στον τόπο μας γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην μεγάλη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου. Και πρέπει να την κρατήσουμε τόσο πολύ καθαρή, ώστε να μπορούν να έρχονται αυτά τα πουλιά. Γιατί μπορεί να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε άντε γεια. Ακριβώς. Δεν είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να συμβεί αυτό. Δεν μόνο τα πουλιά να μπορούν να έρθουν, πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Ακριβώς. Δεν είναι τίποτε δεδομένο, θέλω να πω με όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη φύση. Πολύ θα σας ευχαριστήσω και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μας.